Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρξει στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που θα συνδέουν το νησί της Αμοθράκης με την Αλεξανδρούπολη για το φετινό καλοκαίρι, ύστερα και από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη στον Δήμαρχο του νησιού Νίκο Γαλατούμο, ότι δεν θα υπάρξει καμία υποβάθμιση της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής γραμμής. Μετά από ραντεβού το οποίο έχω κανονίσει με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, παρουσία και των δύο βουλευτών μας, και της κυρίας Καραμίτσου, που πρόεδρο Επιτροπής Τουρισμού και Δημοτικής Συμβουλού, διαβεβαίωσε του Υπουργού μας ότι σε καμιά περίπτωση η γραμμή Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης δεν θα υποβαθμιστεί, θα παραμείνει ως έχει, με οτιδήποτε σημαίνει αυτό, συνεπάγεται αυτό, γιατί κατά τον ερχομό του κυρίου Πλακιωτάκη στο νησί μας, διαπιστώθηκε ότι είμαστε πλήρες ευχαριστημένοι άπαντες φορείς, θεσμικοί πολίτες του νησιού με την υφιστάμενη συγκοινωνία, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η κυβέρνηση στηρίζει το νησί της Αμοθράκης όσον αφορά το θέμα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας. Το βλέπουμε, έχουν διαθέσει πολύ έντονα χρήματα από παλαιότερα για την αναβάθμιση της συγκοινωνίας. Και αυτά θα συνεχίσουμε να το πράττουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε, από τη στιγμή που έχει ομολογηθεί αυτή η κατάσταση με τη συγκοινωνία, να πάμε έτσι για όλα τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος Αμοθράκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει το αίτημα του Θανάση Βίτσα αναφορικά με τη διεξαγωγή έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν σώμα και φορείς για τα αποτελέσματα της συνάντησης με τον αρμόδιο για το θέμα Υπουργό. Κατά το ραντεβού το οποίο θα είχα κάνει τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, θα είχα αιτηθεί Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερώσω και τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους φορείς και τους κατοίκους στο νησί όπως υπέγραψα. Άκυρο λοιπόν το αίτημα του κυρίου Βίτσα, δεν υπήρχε λόγος να αιτηθεί γιατί είχε ήδη δρομολογηθεί. Ο λόγος φαντάζομαι κατανοητός για ποιον αυτό που έγινε και προχωράμε. Αναφορικά με μια ενδεχόμενη αύξηση στη τιμή του εισιτηρίου, ο Νίκος Γαλατούμος είπε ότι αυτό εξαρτάται από την πολιτική της εταιρείας, χωρίς να αποκλείει μια αύξηση των τιμών, καθώς οι συνεχόμενες ανατιμήσεις των καυσίμων δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Κοιτάξτε, δείτε, αυτό είναι βέβαια θέμα καθαρά εταιρείας. Να σας πω ότι σε αρκετές εταιρείες, σε αρκετές αρκετούς προορισμούς τα εισιτήρια έχουν ήδη ανέβει. Δεν ξέρω, δεν έχω μιλήσει καθόλου με την εταιρεία η πολιτική της αν είναι να ανεβάσει τα εισιτήρια ή όχι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τα οικονομικά της κάθε εταιρεία, γιατί όπως ξέρετε και τα καύσιμα πήγαν στα ύψη. Ενδεχομένως να υπάρξει αύξηση τιμών. Εγώ δεν το αποκλείω. Γιατί όλες οι εταιρείες, ασχέτως αν οι γραμμές είναι επιδοτούμενες ή όχι, νομίζω ότι έχουν βάλει αύξηση στα εισιτήριά τους. Αυτό βέβαια θα το δούμε, σας το είπα. Πολιτική της εταιρείας και θα το δούμε στην πορεία. Επιπλέον θετικά είναι τα μηνύματα για το φετινό καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Όπως είπε ο Δήμαρχος της Αμοθράκης, το φετινό καλοκαίρι θα αφήσει τη δική του ιστορία, με τους τουρίστες ήδη να φτάνουν στο νησί, καθώς η κίνηση που σημειώνεται αυτή την περίοδο είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την περσινή χρονιά, ενώ πολλές είναι και οι κρατήσεις για τη θερινή περίοδο. Πάρα πολύ αισιόδοξα το βλέπω, επιτρέψτε μου. Αυτή την εποχή για Μάιο μήνα βλέπω αρκετούς ξένες τουρίστες από διάφορες εθνικότητες. Θεωρώ ότι ποτέ δεν είχαμε αυτή την εποχή, αυτή την επισκεψιμότητα που έχει τώρα, μικρή αλλά σταθερή. Βλέπω συνεχόμενα, ειδικά τριήμερα σε Σαββατοκύριακα, υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα όσο αφορά στις μετακινήσεις από πλευράς τουριστών. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για μέσα στη θερινή σεζόν από τώρα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό για τη θερινή σεζόν. Και νομίζω ότι φέτος η χρονιά θα είναι εξαιρετικά καλή.